Οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν κυρώσεις εναντίον 4 ανώτερων Ρώσων αξιωματούχων για τη φυλάκιση του Αλεξέη Ναβάλνη. Οι κυρώσεις που περιλαμβάνουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων θα επιβληθούν στους Αλεξάντερ Μπαστρίκιν, στενό συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, και στους Ιγκόρ Κρασνόφ, Βίκτορ Ζολότοφ και Αλεξάντερ Καλάσνικοφ. Η Ρωσία θα απαντήσει στις νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκαθάρισε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, έκανε λόγο για υποκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στερείται οποιασδήποτε λογικής. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας δήλωσε ότι η Ρωσία απομακρύνεται από την Ευρώπη. Ο Ζωζέπ Μπορέλ σημείωσε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας δείχνουν πως δεν ενδιαφέρεται για συνεργασία, αλλά για αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.